σε πρώτη φάση να ψηφίσετε. Ναι. Να ψηφίσετε με βάση συγκεκριμένα προγράμματα και το τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Και τα πολιτικά κόμματα έχουν την υποχρέωση όχι να υπηρετούν τους εαυτούς τους, αλλά να υπηρετούν το κοινό καλό. Γιατί θεωρητικά γι' αυτό υποτίθεται ότι συγκροτούνται, γι' αυτό υποτίθεται ότι προσπαθούν. Ξέρετε, κάποια στιγμή θα πρέπει να παίξουμε με άλλους όρους. Κυρία... Με όρους όχι πια υποκριτικούς, ναι, αλλά ευθύνης, διακυβέρνησης του τόπου. Να σας πω κάτι και συγγνώμη από την Λένα. Ναι. Το παλιό δίπολο μας τελείωσε. Το έριξαν. Ζήτω το νέο δίπολο, όμως. Για να αναρωτηθούμε λοιπόν γιατί. Γιατί ενώ το βιωτικό μας επίπεδο μας έχει φέρει χρόνια πίσω και μάλιστα στερώντας μας και την ελπίδα, σήμερα κάποιοι επιλέγουν να αναβιώσουν πολιτικές που μας γυρνάνε πάλι ξανά χρόνια πίσω. Παριστάνουν σαν να μην κατάλαβαν τίποτα. Μάλιστα. Τα διχαστικά και οι διχασμοί σε αυτόν τον τόπο, να σας πω, έχουν φέρει μεγάλη δυστυχία. Έχουν αντικατασταθεί από άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται πάλι να υιοθετήσουμε και να επικροτήσουμε πολιτικές που έχουν αποτύχει. Ξέρετε, η ψήφος των πολιτών ήταν σαφέστατη. Είπε όχι στις αυτοδυναμίες. Βρείτε από τη στιγμή που οι αυτοδυναμίες λειτουργήσαν τόσα χρόνια, πώς, βλέποντας το κράτος σαν λάφυρο, το οποίο το λαϊλάτισαν. Έτσι δεν είναι? Εκ του αποτελέσματος αυτό βλέπουμε. Άρα είπαν όχι στις αυτοδυναμίες. Ένα το κρατούμενο. Δύο, είπαν δεν υπάρχουν μεσίες. Δεν υπάρχουν μεσίες. Δεν εκχωρεί σε έναν τη λύση. Δεν υπάρχουν μάγοι και σωτήρες, μεσίες. Το είπε και αυτό. Είπε επίσης ότι σε μια βεντάλια μεγάλη έδωσε, έκανες κάποιες επιλογές. Κάποια πράγματα θα ήθελα να τα επισημάνουμε, μπορεί να πήγαν και λίγο λάθος, θα το πούμε και αυτό. Όμως έδειξε τι, ότι καθίστε σε ένα τραπέζι και βρείτε έναν κοινό τόπο. Αυτό δεν έγινε. Αυτό που επιχειρήθηκε ήταν να δημιουργηθούν ξανά δίπολα, διχασμοί, που πραγματικά σηκώνουν κορώνες και υπερβολές, λαϊκισμούς ένθεν κακήθεν, ναι. Που δεν δημιουργούν την απαραίτητη νυφαλιότητα για να φωτίσουμε το σύγχρονο πρόβλημα. Ξέρετε, το σύγχρονο πρόβλημα δεν μπορεί να τελειώνει μεταξύ ενός διπόλου αριστεράς-δεξιάς. Και μέσα σε όλα αυτά, κύριε Κοντούλη, οι πολίτες να είναι στην αναμονή, τα προβλήματα της καθημερινότητας να τρέχουν. Μην ξεχνάμε το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε με τα φάρμακα, γιατί έχει να κάνει με την υγεία όλων μας. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για τις συνεργασίες. Παραχωρήσατε και δηλώσεις για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Αναφερθήκατε και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, όσον αφορά αν είναι είτε το ένα κόμμα είτε το άλλο ο βασικός κορμός της κυβέρνησης που θα προκύψει από τη Δευτέρα. Ωραία. Στο ένα σενάριο να υπάρχει προοπτική διακυβέρνηση της χώρας με κεντροδεξιό σχήμα, δηλαδή με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Οι οικολόγοι πράσινοι το έχουμε πει. Το έχετε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Απόλυτα ότι με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε πολιτικά ιδεολογικά όρια. Δεν. Υπάρχουν άλλοι συγγενικοί χώροι που μπορεί να απευθυνθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συγγενικός χώρος. Για να μιλήσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας χώρος και που εάν είδε, και εφόσον... Συγγνώμη που σας διακόπτω. Σας είδε και κατά την διερευνητική εντολή ήρθατε κοντά με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι εσείς. Ναι. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας και συζητήσατε. Αλλά... Αλλά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Για να δούμε λοιπόν. Γιατί επικοινωνιακά όλα ακούγονται και εμφανίζονται κάπως. Να απαντήσω πρώτα στο πρώτο, ναι, και θα σας πω και για την συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, στο δεύτερο σενάριο λοιπόν, με το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα, εάν κληθούμε, εάν είμαστε στη Βουλή και μας καλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα καθίσουμε στο τραπέζι. Θα καθίσουμε στο τραπέζι, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν δίνουμε λευκές επιταγές. Θα καθίσουμε στο τραπέζι με αρχές, αξίες, προτάσεις και σχέδιο. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν συγκλήσεις έτσι ώστε να πάμε σε επόμενη μέρα. Ξέρετε, δεν υπάρχουν τους κακούς διαπραγματευτές που ζήσαμε. Είναι αυτοί που δεν διαπραγματεύτηκαν τίποτε, υπέγραψαν αυτά που ήρθαν μπροστά τους και όχι γιατί ήταν κακοί διαπραγματευτές επειδή τους έλειπε η ρητορία. Αυτό που τους έλειπε ήταν το σχέδιο. Γιατί αν το σχέδιο εξαντλείται σε ένα πελατειακό κράτος, τότε πραγματικά δεν είναι σχέδιο για τη χώρα σου αυτό.
Άρα αυτό που αναζητείτε σήμερα είναι ο καλός διαπραγματευτής. Και καλός διαπραγματευτής είναι αυτός που έχει όραμα και σχέδιο για τη χώρα. Σε αυτό το κομμάτι οι οικολόγοι πράσινοι είναι έτοιμοι να συμβάλλουν και προσπαθούμε σε αυτό. Δεν θα συμβάλλουν όμως στο να ακολουθηθούν νέες χήμερες. Mm-hmm. Δηλαδή να γυρίσουμε σε λογικές προμνημονίου εποχής του 2009, σε μια οικονομία φούσκα που θα καταρρεύσει σε επόμενο χρόνο, σε μια οικονομία που θα θεωρεί αναλώσιμους τους ανθρώπους και το περιβάλλον προκειμένου να στηριχθεί. Αυτή η οικονομία για μας δεν είναι του τύπου μας, δεν μας αρέσει, δεν την αγαπάμε, δεν την θέλουμε. Είναι οικονομία που απευθύνεται για άλλους. Η οικονομία που θέλουμε εμείς, θέλουμε να απευθύνεται με σεβασμό στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Άρρηκτα δεμένα αυτά τα δύο, ξέρετε. Η οικονομία δεν γίνεται στο κενό. Γίνεται για να δημιουργήσει ευτυχισμένους ανθρώπους. Δεν έχουμε λόγο άλλο. Γιατί δουλεύετε εσείς, μπορείτε να μου πείτε. Εγώ γιατί δουλεύω, κύριε. Δεν έχουμε άλλο λόγο. Αυτός είναι ο λόγος μας. Δεν γίνεται λοιπόν να μιλάμε και να προτείνουμε ένα μοντέλο το οποίο δεν θα έχει εργασιακό κόστος μηδέν, περιβαλλοντικό κόστος μηδέν και με αυτή τη διαδικασία κάποιοι να θεωρούν ότι θα βγάλουν τον τόπο από την κρίση. Και ξέρετε τώρα τι μου θυμήσατε, κυρία Κοντούλη. Μου θυμήσατε όταν έγινε πρωθυπουργός ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έτρεξε και σας έδινε και υπουργείο. Και το Υπουργείο Περιβάλλοντος κιόλας. Δεν ήτανε. Μα κυκλοφορούν πάρα πολλά για μας τελικά. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει ότι οι οικολόγοι πράσινοι ρίχνουν φίδια, αρκούδες, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε αποθήκες. Κυκλοφορεί συχνά αυτό το σενάριο, ναι. Ναι, το γνωρίζω. Κυκλοφορεί ότι στους οικολόγους πράσινους τη μία τους προτείνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Την άλλη ότι τους προτείνουν συνεργασίες. Να μου είπατε λίγο πριν ότι ο κύριος Τσίπρας μας κάλεσε στη διερευνητική, άρα ναι, για να κάνουμε τι, δεν ήμασταν στη Βουλή, ξέρετε. Ναι. Σας το υπενθυμίζω. Ναι, 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 ναι. Άρα, εγώ το κατάλαβα. Μπορούσαμε. Και έλεγα, ναι, μα τι πάει να κάνει. Το είπα και εγώ, ναι, το είπα και εγώ, ναι, λίγο πριν μπούμε μέσα, ότι να βοηθήσουμε ευχαρίστως, αλλά πώς, με ποιο τρόπο. Βλέπετε τι ωραία επικοινωνιακά λοιπόν μπορούν να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Συγγνώμη, κυρία Κοντούλη, εμείς το λέμε αυτό. Το λέτε και εσείς. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Προσπαθούμε να το πούμε. Τώρα, το τι καταλαβαίνει ο κόσμος, νομίζω ότι ο κόσμος δεν είναι... Ο κόσμος έχει μεγάλες ευθύνες. Να σας πω. Και ίσως ενδεχομένως οι πολίτες να έχουν περισσότερες ευθύνες από ό,τι έχουν οι πολιτικοί. Θα σας πω. Οι πολίτες είναι πνιγμένοι, όπως οι περισσότεροι εξ ημών, σε μια καθημερινότητα που όχι παράγει βία. Mm-hmm. Είναι η αποτύπωση της καταστροφής του οτιδήποτε είχαν χτίσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, πείτε μου αν είναι βία το να μένεις άνεργο σήμερα. Όχι. Αν είναι βία το να έχεις 100, 200, 300, 400 ευρώ και να μην μπορεί να ανταποκριθείς. Εάν είναι βία οι οριζόντιες περικοπές. Βέβαια. Εάν είναι βία το ότι βλέπουμε ανθρώπους να αυτοκτονούν. Mm. Εάν είναι βία τα άδικα οριζόντια μέτρα. Ατελείωτη βία είναι. Και εδώ έχει ευθύνη το πολιτικό σύστημα και δεν μπορεί να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Όσο δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά, νύπτει τα σχήρας του και θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύσει τον πολιτικό του χώρο ο καθένας, mm-hmm, και όχι να δουλέψει έτσι, και όχι να δουλέψει, mm-hmm, για να δώσει λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, αφήνει χώρο να αναπτυχθούν δυνάμεις που δια της βίας, mm-hmm, θα λύσουν αυτή τη βία. Τέτοιες δυνάμεις δεν γίνεται να επιτρέψουμε, ναι, αλλά... να αναπτυχθούν και εδώ. Έχει ευθύνη το πολιτικό σύστημα τεράστια, γιατί ξέρετε αυτές οι λογικές υπήρχαν και λίγο πριν. Με λίγο διαφορετική μορφή. Να πάρουμε όπλα σπίτι, να πυροβολούμε όποιον μπαίνει σπίτι μας. Τι να λέμε τώρα. Όμως το πολιτικό σύστημα τις άφησε. Άφησε το πολιτικό σύστημα και όταν μπήκαν αυτές οι δυνάμεις, η Χρυσή Αυγή συγκεκριμένα, στο Δήμο της Αθήνας. Και πάλι δεν ανησύχησε. Άφησε να εξελιχθούν αυτά τα φαινόμενα στο περιθώριο της έλλειψης πολιτικής. Ξέρετε, η πολιτική είναι ό,τι κάνουμε και ό,τι δεν κάνουμε. Και δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά και πράγματα. Και ανακαλύψαμε τη βία τώρα σε live. Ναι, ναι. Λοιπόν, ας σταματήσουμε να κοροϊδευόμαστε. Mm-hmm. Η υποκρισία περισσεύει. Για να λυθούν τα προβλήματα, χρειάζεται ο πολιτικός κόσμος να αναλάβει τις ευθύνες του. Σενάρια. Γιατί ξέρετε, μπορεί να μην προκύψει ούτε το ένα σενάριο που είπαμε, ούτε το άλλο σενάριο που είπαμε. Ούτε κέντρο δεξιά, ούτε κέντρο αριστερή.
Μπορεί οι πολίτες να ψηφίσουν τώρα αρχίζω με και τρομάζω, τέτοιο όμως, τρόπο. Ε? Όχι, δεν πρέπει να τρομάζουμε. Πρέπει εδώ να δοθεί απάντηση. Ξέρετε, ο θα δοθεί απάντηση όμως. Ακούστε με, ο υπηρεσιακός υπουργός, Αμήνης, που είναι στρατηγός, είπε ότι ελπίζει να παραδώσει την εξουσία σε πολιτικό πρόσωπο. Εμείς, ως πολιτικός χώρος και όλοι οι πολιτικοί χώροι, πρέπει αυτή τη στιγμή να τον διαβεβαιώσουμε ότι ναι, θα παραδώσει την εξουσία σε πολιτικό πρόσωπο. Μιλάτε για κυβέρνηση τεχνοκρατών και ξέρετε, και όλα αυτά που έτσι. Όχι μόνο τεχνοκρατών. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βγει από το καπέλο κάποιου. Άλλος, πρέπει να πολλά μπορεί να σκεφτεί έτσι. Με αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος... Πρέπει λοιπόν να τελειώσουμε. Δεν αστειευόμαστε με τις τύχες μας. Δεν αστειευόμαστε με το μέλλον μας. Δεν θέλουμε να παίζουμε σε παιχνίδια περίεργα. Οι πολίτες ψηφίζουν και πρέπει να γίνει σεβαστή η ψήφος τους. Και όσοι διατείνονται ότι είναι για τα πολλά και τα σπουδαία, θα πρέπει να μπορούν να είναι και για τα λίγο λιγότερα, ξέρετε. Να βάλουν νερό στο κρασί τους, γιατί τα προβλήματα απαιτούν λύσεις. Ναι, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Λόγια, και Καντούλη, όχι μεγάλα λόγια. Τα προβλήματα έτσι, απαιτούν πολύ καλά λύσεις. Σίγουρα. Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι η ώρα περνάει. Είμαστε στο και πέντε. Έχει ξεπεραστεί το όριο της αντοχής των πολιτών. Της αντοχής, της ανοχής. Α, μπράβο. Ναι. Αλλά, ξέρετε, η ζωή δεν χρεοκοπεί. Και αν σκεφτείτε πόσα πολλά λάθη έχουμε κάνει σε όλα τα επίπεδα, εάν κάποιοι σηκώσουμε τα μανίκια και αρχίσουμε να δουλεύουμε, θα δούμε πολύ γρήγορα να βελτιώνεται η ζωή μας. Κύριε... Αρκεί να το αποφασίσουμε και να το δούμε αισιόδοξα. Να ψηφίσουμε, όχι με τις λογικές της χαμένης ή της μη χαμένης ψήφου. Ξέρετε, έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι ψήφισα και μετά, αχ, να κόβα το χέρι μου. Να μην κόψουμε το χέρι μας αυτή τη φορά, θα έλεγα. Γιατί αυτή είναι η χαμένη ψήφος. Αυτή που την επόμενη μέρα λες, αχ, ας είχα κόψει το χέρι μου, την πήγα και ψήφισα. Αυτές για μας είναι οι χαμένες ψήφοι. Κυρία Κοντούλη, αγάπησαν ξαφνικά και απότομα όλα σχεδόν τα κόμματα τους οικολόγους πράσινους. Επειδή πήρατε ένα απίστευτο, για, όχι για σας, γιατί δεν ξέρω εάν εσείς πιστεύατε ότι θα πάρετε στις 6 του Μαΐου αυτό το ποσοστό, αλλά ήταν έκπληξη. Για πόσες χιλιάδες ψήφους? 3.700. Είναι μία φοβερό. Μία ψήφος ανά 5 εκλογικά τμήματα. Είναι φοβερό. Και σας αγάπησαν ξαφνικά και απότομα. Είμαστε αγαπησιάριδες άνθρωποι. Δεν κατάλαβα γιατί θα μας αγαπήσουν. Δεν είμαστε τρομακτικοί, είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε δημιουργικοί άνθρωποι. Το μόνο που θέλουμε να καταστρέψουμε και το λέμε είναι το πελατειακό κράτος. Αυτό ίσως είναι το μόνο που πρέπει να καταστραφεί. Και να σας πω, ναι, περιμέναμε. Γιατί δεν χρειάζεται να λέμε ψευτιές εμείς εδώ. Περιμέναμε ότι θα μπορούσαμε να μπούμε στη Βουλή. Για λίγο μείναμε απ' έξω. Πιστεύω ότι συνετέλεσε αυτή η λογική του ότι, βρε παιδί μου, η αριστερή κυβερνησιμότητα της χώρας. Ξέρετε, έχουμε συνηθίσει αυτόν τον τόπο, μέσα σε ένα δίπολο δεξιάς-αριστεράς, κάποιοι χώροι με την αριστερά να έχει ένα θετικό πρόσημο, ανεξάρτητα από το πόσο συγκροτημένα πρόγραμμα υπάρχει, δεν υπάρχει, το αριστερό είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Υπάρχει μια τέτοια. Το δεξιό είναι το συντηρητικό. Αυτά τα δίπολα λειτουργούσαν και παλιότερα, λειτουργούν και σήμερα. Εμείς λέμε λοιπόν να αποδεσμευτούμε αυτά τα δίπολα, να μην κοιτάξουμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, να κοιτάξουμε μπροστά επιτέλους λίγο και να δούμε με ποιο τρόπο θα επιτευχθούν τέτοιες συνενέσεις, θα πέσουν οι τόνοι, γιατί έχει ακουστεί πολύ λαϊκισμός και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα σχέδιο εξόδου. Και ξέρετε, αυτό το σχέδιο εξόδου δεν είναι μόνο το πώς θα διαχειριστούμε το χρέος. Δηλαδή, θα έπρεπε να διαπραγματευτούμε, θα πούμε θα πληρώσουμε έτσι, θα πληρώσουμε αλλιώς, θα κάνουμε άλλα χρονοδιαγράμματα, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουμε. Ωραία. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το κάνουμε. Αυτό είναι η διαχείριση της κατάντιας. Ένα λεπτάκι. Είναι η διαχείριση της κατάντιας. Δεν θα βγούμε εάν δεν γυρίσουμε την κουβέντα και δεν προβληματιστούμε στο πώς πρέπει να παράγει αυτός ο τρόπος, ο τόπος, πώς πρέπει να παράγει, τι πρέπει να παράγει, πώς και τι πρέπει να καταναλώνει. Εάν δεν φτιάξουμε ένα τέτοιο σχέδιο, δεν θα βγούμε έξω. Δεν θα βγούμε σε καλύτερες μέρες. Γιατί σήμερα μηδέν χρέος να είχαμε,
Μηδέν, σήμερα που μιλάμε. Εάν συνεχίζαμε στην ίδια πρακτική, δεν θα... μετά από λίγο διάστημα θα ήμασταν ακριβώς στον ίδιο παρονομαστή. Μάλιστα. Τι ώρα το απόγευμα? 5:30 στο κήπο του λαού. Art Café. Art Café. Ναι. Υπέροχο το μέρος εκεί. Ναι. Περιμένουμε λοιπόν τους πολίτες να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε με αισιοδοξία για την επόμενη μέρα, γιατί έχουμε πολλά να διορθώσουμε. Αρκεί να το πάρουμε απόφαση, να σηκώσουμε μανίκια και να κοιτάξουμε μπροστά. Και το αξίζει και ο τόπος και οι άνθρωποι του. Βέβαια, βέβαια, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εσείς καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Λένα. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα που ακολουθεί μετά από εμάς ντοκιμαντέρ. 5 η ώρα σύντομη ενημέρωση, συνέχεια εκπομπή ταξιδεύοντας με το Θήμιο. 6 η ώρα σύντομο δελτίο. 7 δελτίο ειδήσεων μαζί με την νοηματική μας. Ζωή οικολογικά στη συνέχεια. 8 η ώρα σύντομη ενημέρωση. 9 παρά 20 κεντρικό δελτίο. Εθνικές εκλογές.